Μεγάλη επιχείρηση τη αστυνομία έλαβε χώρα το απόγευμα κατόπιν παραγγελία τη εισαγγελέα πρωτοδικών Ελένη Ράικου για που αφορούν σε στιμμένου αγώνε και παράνομο στοίχημα. Η εισαγγελική παραγγελία ζήτησε από την αστυνομία να προχωρήσει σε σπίτια και επιχειρήσει. Γνωστό πρόεδρο ομάδα, το όνομα του οποίου έχει ακουστεί ξανά στου σκοτεινού παρασκηνιακού δρόμου του ποδοσφαίρου, έδωσε κατάθεση σήμερα το μεσημέρι σχετικά με τι καταγγελίε και αυτά που έχουν έρθει στο φω τη δημοσιότητα τον τελευταίο καιρό. Αστυνομικέ πηγέ αναφέρουν ότι έγιναν 20 προσαγωγέ και έχουν μετατραπεί σε 9 συλλήψει, καθώ προκύπτουν ενδείξει ενοχή από την δικογραφία που έχει σχηματιστεί. Η αστυνομία, για να φτάσει στον εντοπισμό αυτών των ατόμων, χρησιμοποίησε όλα τα μέσα που είχε στη διάθεσή τη. Υπήρχε συνδρομή τη ΕΕΠ, ενώ ενεργοποιήθηκε για την υπόθεση και ο σούπερ κοριό, που χρησιμοποιεί αντιτρομοκρατική για την εξάρθρωση των τρομοκρατικών οργανώσεων, καθώ έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί χιλιάδε τηλεφωνικέ συνομιλίε και να τι καταγράφει. Η υπόθεση είχε αρχίσει πριν από 1,5 χρόνο όταν η UEFA είχε αποστείλει στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία τον πρώτο φάκελο με του ύποπτου αγώνε, που προέρχονταν κυρίω από την δεύτερη κατηγορία. Ακολούθησαν άλλοι δύο φάκελοι με συνολικά 41 αγώνε, που χαρακτηρίζονται από του ειδικού τη Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για θέματα στημένων παιχνιδιών, από ελαφρώ ύποπτη μέχρι άκρο διαφθαρμένη. Τέσσερι από αυτού είναι τη Super League από την περίοδο 2009-2010, με κοινό παρανομαστή τον Πανθρακικό που εμπλέκεται και στα τέσσερα μάτ. Άλλοι τέσσερι αγώνε κυπέλου Ελλάδο, με πιο πρόσφατο το Διαγόρα Ατρόμητος, Ενώ τα υπόλοιπα 33 ύποπτα παιχνίδια είναι από την Football League, με πρωταγωνιστέ τα περισσότερα από αυτά τον Εθνικό και τον Διαγόρα Ρόδου, καθώ και τον Ολυμπιακό Βόλου και την Καβάλα όταν έπαιζαν σε αυτή την κατηγορία. Μάλιστα το πιο διαφθαρμένο παιχνίδι από αυτά, σύμφωνα με την UEFA, είναι η αναμέτρηση του διαγόρα με τον Εθνικό Αστέρα που είχε λήξει 3-1 επέρ τη ομάδα τη Ρόδου. Ο πρόεδρο τη ΕΠΟ, ο Φοκλή Πιλάβιο, είχε στείλει τότε του φακέλου στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και στον Ισαγγελέα. Και τώρα, περίπου 17 μήνε μετά την αποκάλυψη του κυκλώματο τιμένων αγώνων, ήρθε η ώρα οι βασικοί ύποπτοι να βρεθούν ενώπιον των ακριτή και να απαγγελθούν καταγγελίε σε πρόσωπα.